Πάπι πάει κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος, γυρίσαμε την Μητέρη και εσείς είναι σπυρίδες και κυρίες. Τώρα απολαύστε το καναπέ σας, διότι σας φέρνω ένα ωραίο μπόι που σας κάνει εσάς πολύ όμορφες τις κυρίες και τις σπυρίδες και εμάς τους κυρίους παιδαράδες. Διότι έχει το μαγικό χέρι, έχει τη χρυσή χτέρα που λέμε εμείς στους όρους του κομποτή, αν το πω έτσι. Κομποτής είναι ο άνθρωπος, PRG's είναι, δημόσιος σχετίστας είναι, ωραίο παλικάρι είναι. Και ο Θοδωρής Καραγιάννης σήμερα στο Bumpy Night. Καλώς ήρθες, ρε Βέτη. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες. Δηλαδή, πώς μπορώ να σε λέω, Τέο, Θοδωρή Καραγιάννη. Λοιπόν, καλλιτεχνικό ποιο είναι. Καλλιτεχνικό. Τέο, Σάντσες. Αυτά. Τέο, Τέο και Σάντσες δεν είναι. Εντάξει, το Τέο και το Σάντσες από τι βγήκε, ρε φίλε. Το Σάντσες το έβγαλα εγώ. Το Σάντσες, ναι, εγώ. Από παλιά, ναι, από την, επειδή δούλευα και βράδυ και δουλεύω, είναι από το δεύτερο όνομα από ένα αγαπημένο μου ποδοσφαιριστή. Τον David Villa που έπαιζε στην Μπαρσελόνα. Μα... ναι, Μπαρσελονάκια του έπαιζε. Είχε σχέση και με το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο έπαιζα, φυσικά, ναι. Ποδόσφαιρο έπαιζα από τα 6 μου μέχρι τα 25 περίπου, διότι μετά έπαθα ρήξη χιαστών και το σταμάτησα. Σόπα, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έπαθα ρήξη κοιλιακών. Ρήξη κοιλιακών. Τις μπριζόλες πρώτα και... είναι, κοίτα, μετά τα ξενύχτια, αυτό πρέπει να το προσέξεις πάρα πολύ, γιατί εκεί παθαίνεις τη ρήξη που δεν το περιμένεις. Ο οργανισμός πεθαίνει και τον τονώνεις, εσύ κι άλλο. Έριξε, ναι, ρίχτηκα την κοιλιακή, γιατί όλοι τους έβαζα βαριά πράγματα που έτρωγα. Ναι. Και πέσανε καημένοι. Λογικό. Ρήξη πάντα. Θεός, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Θεός, Θεός. Είσαι ωραίος, είσαι δικό μας παιδί. Και μ' αρέσει το στυλ σου. Σ' αρέσει. Καταρχήν μ' αρέσει το μαλλί σου. Το μαλλί, εντάξει, περνάω πάρα πολλά στάδια να το φτιάχνω, να το κάνω από μικρό στην είχα αυτή τη μούρλα. Δεν το κάνεις μόνος το μαλλί. Ναι. Δεν εμπιστεύεις άλλο. Ναι, ρε, όχι, όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Μόνο να κουρευτώ δεν μπορώ μόνος μου. Να κουρευτώ δεν μπορώ. Αυτή είναι μια απορία. Μπορεί ένας κομποτής να κουρευτεί μόνος του. Κοίτα, πολλοί μπορούν, ναι. Πώς γίνεται. Αλλά άμα ψάξεις να βρεις τώρα τον τρόπο για να πιάσεις λεπτομέρεια, να πιάσεις τέτοια, να το κάνεις από εδώ, τα σβησίματα αυτά που κάνουν όλοι. Πώς το κάνω, δηλαδή, έχω χέρια. Καθρέφτες, καθρέφτες. Τρεις-τέσσερις καθρέφτες. Βάζεις έναν εδώ, μπροστά, πίσω και διαγώνια. Εγώ το έχω δοκιμάσει, φίλε μου. Με τα αριστερό δεν είναι σαν να κούρευα κατσίκια. Δεν μπορούσαμε τίποτα. Δεξής είμαι, δηλαδή. Δεξής είμαι. Με τα αριστερό δεν κάνεις καθόλου δουλειά. Κάνεις με το δεξί, δηλαδή. Κουρεύω. Ανοίγω την πόρτα στην υποδοχή που είμαι. Γράφω. Μας μπέρδεσες τώρα. Και εσύ με μπέρδεσες, ήταν πολύ ύπουλη ερώτηση. Όχι, ναι. Ήταν ύπουλη ερώτηση, είπε αυτό ο ανθρώπινος. Ύπουλο μυαλό πες. Αν είσαι δεξής ή αριστερός, ρε φίλε. Δεξής είμαι κανονικά, ναι. Παντού το δεξί το χέρι. Παντού με το δεξί χέρι. Και το δεξί πόδι φυσικά τότε στο ποδόσφαιρο. Α, μπράβο. Δηλαδή σουτ δεν ρίχνεις με το αριστερό ποτέ. Ρίχνω, εντάξει. Αλλά λαούτ. Όχι, εντάξει. Δεν έμπαινα κανένα 2-3 από ό,τι θυμάμαι, αλλά. Ήρεμα πράγματα, δεν. Μ' αρέσει το στυλάκι σου, το κουσάκι σου, καλλιτεχνικό. Αυτό το μουσί να το τονίσω είναι τα 18. Δεν το έχω, όχι ψέματα, ψεύτης, άρα... ψεύτης. Το έχω ξηρίσει μία φορά στα 22. Κάτσε ρε μεγάλη, μας έχεις μπερδέψει. Δηλαδή πώς είσαι τώρα, έτσι πως μας τα λες, σαν να μας πηγαίνεις δεκαετίες πίσω είσαι. Όχι ρε φίλε, εντάξει. 21, μισό. Είμαι το 89, το 89 γεννηθής, ακούγεται πιο ωραίο. Δεν βάζεις τέτοιες να κάνω... μαθηματικές πράξεις. Μπράβο. Άρα δηλαδή είσαι γύρω το 89, πες 90... 27-28. 27-28 είμαι. Εντάξει, νεαρό παιδί. Νέος είμαι, νέος τώρα. Αρέσει το στυλάκι σου. Στην ψυχή και στο μυαλό νέος είμαι. Εντάξει, αυτό είναι. Τι να πούμε, φίλε, που σε περνάμε τώρα. Ένα χρόνο. Εντάξει, αυτά δεν βγαίνουν. Ενάμιση, εντάξει. Ενάμιση χρόνο. Αυτά δεν βγαίνουν, δεν πρέπει να βγαίνουν στον αέρα ποτέ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς λέμε την ηλικία μας, εμείς οι ωραίοι άντρες, άλλωστε. Τι κόμπλεξ να έχουμε. Τι κόμπλεξ να έχουμε. Μ' αρέσει το στυλάκι σου, μ' αρέσει το σκουλαρίκι σου αυτή, αλλά πρωτοπορεί με την πίτη. Λοιπόν, η μύτη, αυτό. Δεν το έχω δει σε... το σεπτουμάκι. Σπάνια το βλέπω σε άντρες. Το κάνουν πολύ, κοίταξε να δεις. Είναι μια μούρλα που με είχε περάσει και εμένα το μυαλό, γιατί πάντα μου άρεσε στο χώρο να διαφέρω. Σωστός. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει να είμαι με τη μάζα. Τατουάζ, τα τατουάζ π.χ. αυτό να φανταστείς που έχω εδώ στο χέρι μου, το είχα χτυπήσει πρώτη φορά στα 21 μου. Το πρώτο μου ήταν βασικά πρώτη φορά. Τώρα ήταν... πόσα είχες. Τώρα έχω τρία. Ένα είναι αυτό που αγαπάω, η κομμωτική. Δεν το είδα. Το ψαλίδι και η φαλτσέτα. Ναι. Είναι αυτό που συμβολίζει την οικογένειά μου και έχω ένα στα πλευρά που συμβολίζει κάτι για μένα προσωπικό. Προσωπικό μόνο για σένα. Μόνο για μένα, ναι. Με τι έχει να κάνει. Με την προσωπικότητά μου. Προσωπικότητα δεν έχει να κάνει δηλαδή με... γυναίκες και τέτοια. Ούτε καν τέτοια ποτέ. Δεν θα έγραφες δηλαδή να χτυπούσες μια κοπέλα το όνομά της. Θα χτυπούσα. Θεή Μαρία, αδερφή μου, μάνα μου. Για γυναίκα, για story. Για γυναίκα, για story, όχι. Δύο γυναίκες που αποτυπώθηκαν είναι αυτές οι δύο. Άλλη δεν πει. Ε? Η γυναίκα σου αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο θα είναι. Θα είναι παραμεθαύριο. Αλλά δεν την χτυπάς ποτέ. Όχι, εδώ, στην καρδιά. Εκείνη, εκείνη στην καρδιά. Τατουάζ ποτέ σε γυναίκα. Έχει, είσαι ωραίο τυπάκι, σε πάω με χίλια. Να είσαι καλά. Μας απορροφέρεις και εσύ, βάζεις την πινελιά σου. Στα μαλλιά σας.
Εντάξει, τώρα, τα λες εσύ καλά, τι τα μαλλιά. Δεν κάνεις λίγο τη... Όχι, φτιάχνουμε, κάνουμε κάτι. Πολύ ώρα σε παίρνει για μένα. Όχι ρε, τίποτα, ένα φού είναι, φού σαν τα κεράκια της τούρτας. Τη βάκια που έχεις, που έχει όμως πολύ μαλλί. Τη βάκια την αναλαμβάνω κανονικά, την πιάνω, τα μαλλιά της. Για πες τώρα να μάθουμε πράγματα για σένα, ρε. Ό,τι αγαπάς, φίλε μου. Λοιπόν, κομποτική. Ξύπνεις το πρωί και λες, εγώ θέλω να γίνω κομποτής. Όχι. Επειδή σου είπα ότι έφτιαχνα πάντα τα μαλλιά μου, είχα μια μούρλα να βλέπω όλους τους άλλους να έχουν περιποιημένο μαλλί. Δηλαδή, είτε με τις αντάβιες τους, είτε με τα hairstyles τους, είτε με οτιδήποτε άλλο. Είχα κόλλημα κατά εκεί. Δηλαδή, έζησα και τη γενιά που κάνανε βίδες στο μαλλί. Το θυμάσαι? Βίδες στο μαλλί. Κάνανε τσουλούκια και το γυρνούσανε βίδες. Ωραία. Και αυτό το έκανα. Όλα τα έκανα. Γιατί ήθελα πάντα να ενδιαφέρω σε οτιδήποτε. Ξανθός έγινες, ναι. Ροζ έγινες, ναι. Ξυρισμένος έγινες. Πέρυσι το καλοκαίρι ήμουν ακατάξαντος. Είχα βάλει... Και εγώ ήμουν ξανθός παλιά που είχα μαλλιά. Σοβαρά. Γι' αυτό έπεσε. Γι' αυτό έπεσε. Σαν τα μαλλιά πρόσεχε το. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, καλό Σαμπουάν. Τι άλλο. Τα ακούσαρες όλα από πιτσιρικάς. Ναι, ρε παιδί μου. Τα κάνεις για σένα και λες τώρα να τα κάνω και για τους άλλους. Ήθελα, δεν υπήρχε το οικονομικό. Το οικονομικό ήταν πάντα με προβλημάτιζε. Το οικονομικό γιατί για να περάσει, γιατί... να σπουδάσει και να κάνει όλα αυτά. Όχι να σπουδάσω, να ασχοληθώ με την κομμωτική. Γιατί πρέπει να πας ή σε ιδιωτική ή σε δημόσια. Βασικά όχι, δημόσια δεν πληρώνει. Ιδιωτική. Από εκεί μαθαίνει και παίρνει βάσει. Άρα σε έμπασε φράγκα και πήγε ιδιωτική. Ναι, δούλευα, αυτό έκανα. Δούλευα βράδυ από εδώ και από εκεί σε κλαμπ και σε μαγαζιά για να βγάλω κάποια χρήματα να έχω να πληρώσω κάποια έξοδα, ρε παιδί μου. Σωστό. Πήγα μετά στη σχολή, ξεκίνησα. Να σημειώσω και να σου τονίσω ότι ακόμη στη σχολή με τελειώνω τον Ιούνιο. Στα ΙΕΚ Δέλτα είμαι. Τελειώνω τον Ιούνιο, ναι. Μπράβο, το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάνω πρακτική σε ένα κομμωτήριο στη Τζιμισκή. Ναι. Τελειώνω τώρα τον Απρίλιο την πρακτική μου. Τον Ιούνιο τελειώνω τη σχολή. Και πάμε σε άλλα, πάμε να κάνουμε τα δικά μας. Πάμε σε άλλα στα δικά μου, ναι. Στα δικά μου, δηλαδή, τώρα σε χώρο. Σε όλα τα χρόνια που δουλεύουμε και βράδυ. Εντάξει, μαζεύτηκε και ένα κάρο χρήμα, ρε παιδί μου. Απλά έχω κάποια. Είχα κάποια καβάτσα και τώρα κυνηγάω και βγάζω κι άλλα. Γιατί δεν κάνω μόνο αυτό. Το κυνηγάω. Το κυνηγάω. Βράδυ. Τη μέρα είσαι νοικοκύρης και το βράδυ δεν πάρει το λόγο. Στο βράδυ. Άρα είσαι έτοιμος, δηλαδή έχεις κάνει το κουμπαρά σου και λες τώρα θα ανοίξω κάτι δικό μου. Κουμπαρά δεν έχω κάνει ακόμη, όχι. Δηλαδή κουμπαρά σιγά σιγά. Και ποτέ ο κουμπαράς δεν είναι γεμάτος. Αυτό είναι νόμος, ναι. Μαζεύεις από εδώ από εκεί. Δηλαδή, ήδη που ασχολούμαι στο σπίτι, στο κομμωτήριο, με τις άλλες εξωτερικές δουλειές, με οτιδήποτε βρω και πιαστώ. Από εκεί μαζεύω σιγά σιγά και να κάνω ένα δικό μου καλό χώρο. Ξέρεις τι είναι της μόδας πάρα πολύ τώρα, δεν ξέρω τι σας αρέσει πιο πολύ να... Τα μπαρμπέρικα. Μπράβο. Τα μπαρμπέρικα. Είναι πολύ μόδα, φίλε. Πολύ μόδα γιατί ήρθε το hairstyle, αυτό το fade haircut που λέμε όλοι, ναι. Το σβήσιμο. Αυτό ήταν από εποχή 1920. Τόσο πίσω πήγαμε. Ναι. Αχ, ο κύριος Χορνάκης, ο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ μου το είπε, που βάσει ιστορίας αυτό δεν το θυμάμαι καλά, μηδέν. Ναι. Απλά ρε παιδί μου, όλοι φύγανε στο σβήσιμο και επειδή το σβήσιμο θέλει πολύ λεπτομέρεια, ξαφνικά ανακαλύψαν ότι θέλει και το barbering λεπτομέρεια. Μούση. Γραμμές που έχουν ακριβώς γραμμές, ρε παιδί μου, που είναι πίσω από το αυτή κατεβαίνει μέχρι το λαιμό σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Η φαβορίτα είναι της μόδας τελικά. Φαβορίτα, ποια φαβορίτα, έχει πολλές. Εγώ. Εξαρτάται με το ντύσιμο και με το hairstyle που έχεις κάνει η φαβορίτα. Α, ναι. Ναι. Παίζει ναι. Το ντύσιμο το η φαβορίτα. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί να παίξω, τα πάντα παίζουν με το ντύσιμο. Το μαλλί και το ντύσιμο είναι... Δηλαδή κάτι το φοράς, όταν φοράς παράδειγμα τζιν και είσαι πιο κάτω... Εντάξει, εκεί θα γίνεις... Όταν φοράς κουστούμι θέλει άλλο. Όχι, αλλά άμα φοράς τζιν, ναι. Μη σου φέρνεις σε εποχή Elvis. Elvis, εκείνη σε ποια γενιά, το 70, το 80... Στο δικό μου ντύσιμο πάρα με τι κολλάει τώρα. Δεν χαράσει και το μαλάκι σου, γιατί να μην κολλάει. Είσαι ξυρισμένος στο όλο το πρόσωπο, το μαλλί σου πάνω είναι πυκνό. Ναι. Παρακαλώ. Παίρνει. Ναι, κολλάει. Και στο σχήμα του προσώπου έχει πολλά χαρακτηριστικά, χρώμα επιδερμίδας, χρώμα ματιών, σχήμα φρυδιών. Άρα εσείς έτσι κάνετε δηλαδή την κομμωτική. Δύσκολο να βρει ο καθένας τι του... Ολόκληρη επιστήμη είναι δηλαδή. Είναι επιστήμη κομμωτική φυσικά. Δηλαδή έχει να κάνει με το πρόσωπο, έχει να κάνει με το πόσα μαλλιά έχεις. Όταν ο άλλος μπάμπι μου έρχεσαι εσύ και μου δείχνεις μια εικόνα και μου λες πάρ' το τέο, θέλω να γίνω έτσι. Δεν μπορώ να σε κάνω, δεν είμαι πλαστικός. αυτός, ναι, δεν μπορείς να δεις να κάνεις κάτι σε έναν πελάτη σου σύμφωνα με κάποιον που έχει προδιαγραφές μοντέλου, ένα hairstyle, κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς. Δεν ταιριάζει το καθιστή στον καθένα. Εσείς πάτε δηλαδή σύμφωνα με το πρόσωπο και με την παλιά. Α, αυτό ακριβώς, με πιάσες. Πρόσωπο, ναι, πρόσωπο, τύπο μαλλιού, χρώμα επιδερμίδας, χρώμα ματιών, χρώμα... Όλα. Στη δική μου μεγάλη μύτη, μικρή μύτη. Ένα παράδειγμα τώρα, έρχομαι στον χώρο σου. Με βλέπεις. Τι με πηγαίνει. Τι σε πηγαίνει.
Στρογγυλό πρόσωπο βλέπω. Λοιπόν, τι θα σε πηγαίνει εσένα. Καλά είναι έτσι ή θέλουμε βελτίωση σε κάτι. Τι βελτίωση μπορείς να κάνεις, μπάμπι μου. Τι βελτίωση μπορείς να κάνεις, μπάμπι μου. Έλα, μην με κάνεις τέτοια. Θα σου πηγαίνει... Σε αυτά που υπάρχουν. Σε αυτά που υπάρχουν, καλά είναι. Ναι, αλλιώς θα θέλαμε μια πολύ ωραία φρατζούλα στο πλάι. Φρατζούλα. Φρατζούλα, όχι. Είπαμε, ρε, μην με γυρνάς το. Μην με γυρνάς τόσο. Μια φρατζούλα. Έρε λίγο ρίξιμο στο πλάι το μαλλί. Αν είχα μαλλί. Ναι. Ναι. Και το... εξτέ. Εξτέ για τις γυναίκες. Οι δεσποινίδες και οι κυρίες ξέρουν. Extensions, ναι. Ωραία. Τι σε κάνει πιο ωραία να κουρεύεις γυναίκες, να περιποιήσεις τις γυναίκες ή άντρες. Λοιπόν, τρελαίνομαι με το hairstyle των αντρών. Με το κούρεμα των αντρών. Έχει πιο πολύ λεπτομέρεια. Το γυναικείο, αν και λένε ότι είναι δύσκολο. Αν και λένε... Το αντρών έχει πιο λεπτομέρεια. Ναι, αυτό. Το σβήσιμο που κάνουν όλοι. Αυτό, πέρασε την πηγαίνει, χρακ, γεια σας. Δεν είναι εύκολο. Στρατό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θέλει επίπεδα. Είναι επίπεδα. Είναι επίπεδα. Φαίνεται να σβήνει σαν ομίχλη το μαλλί σε αυτό το σημείο. Το γυναικείο είναι με τις γραμμές. Γεωμετρία. Αυτό που λέγανε οι παλιοί. Έχει τρώει μια παλούρα, έχει τα εξτέγια. Ναι. Αυτό έχει γύρω. Κάνεις τις γραμμές, σου κάνεις τη γεωμετρία, σου σηκώνεις, κουρεύεις. Ανάλογα με. Γεωμετρία, δεν έχει γεωμετρία στο μαλλί. Έχει. Γεωμετρία. Μαθηματικά. Πυθαγόριο θεώρημα. Πυθαγόριο θεώρημα, όχι. Ούτε να βγάλουμε κάτι τέτοια. Απλά, όχι, εξώς δεν έχει. Που βρείτε το χ φάση. Όχι, όχι, πάπη, δεν είναι έτσι. Έχει γεωμετρία το μαλλί, δηλαδή με τα χωρίσματα πώς θα πάρεις, με διαγώνιες, κάθετες, οριζόντριες. Χωρίσματα λέμε τώρα. Ναι. Με τα εξής τώρα οι γυναίκες τι γίνεται, βάζουν όλες, είναι μόδα. Ναι, γιατί έχουν κάψει το μαλλί τους όλες. Το έχουν κάψει. Το έχουν κάψει, extensions. Ή τρέσα, τρέσα, τα extensions, εντάξει. Τι πιο πολύ, extension ή τρέσα. Να μην βάφουν το μαλλί, για να μην το καταστρέφουν. Πώς δεν γίνεται αυτό. Γιατί να κάνουν 15 δεκαπάζ. Γιατί πρέπει να κάνουν, πρέπει να είναι στην μόδα. Τι πρέπει να είναι με στην μόδα, ας πάρουν χρωμό σαμπουάν, ας πάρουν κάτι άλλο. Να μην χρησιμοποιούν μόνο δεκαπάζ. Ο όρος δεκαπάζ είναι ξεβαφτικό, ξεβάφι. Δεν γκέι. Και όλα αυτά που δεν έχεις πρόβλημα. Όλα είναι όλα κακά βλάβη. Για την τρίχα. Όλα ναι, ρε, σε όλα άρα λες όλες θα έχουν το μαλλί τους και να μην το βάφουν τόσο συχνά για να μην δημιουργούν πρόβλημα. Ναι, γιατί αποχρωματίζοντας το μαλλί, το δεκαπάζ που λέμε, ναι. Που είναι παρεξηγημένο το δεκαπάζ, γιατί δεν το καίει. Εσύ άμα κάνεις 5 δεκαπάζ το κεφάλι σου θα καεί το μαλλί, εννοείται. Μπορούν να τα αποφύγουνε. Μάλιστα. Εσύ κάνεις πολλά πράγματα τώρα. Σε αρέσει πιο πολύ, Τέο. Να είσαι... Γιατί κάνεις, παιδί μου, επιβελείς σε πάρα πολλούς, πάρα πολλές. Να είσαι στα backstage, σε ενδιαφέρει. Ή γουστάρεις να είσαι και μπροστά από τις κάμερες. Λοιπόν... Που συμμετέχεις σε κάποιες στιγμές. Τι γουστάρεις πιο πολύ. Και τα δύο έχουν τη δική τους φάση. Καθένα ξεχωριστά. On camera, εντάξει, μου έχουν τύχει περιπτώσεις και σκηνικά. Έχεις βγει, τηλεόραση. Στην τηλεόραση άλλη φορά δεν έχω ξαναβγεί, όχι. Είμαι ο πρώτος σου. Είσαι ο πρώτος. αυτό τώρα θα ακουστεί, παιδί μου, παρεξηγήσουμε. Ναι. Έλα, μου λύσει. Λοιπόν, έχω ασχοληθεί με ραδιοφωνική εκπομπή επίσης και εκεί ήταν η πρώτη μου στον αέρα με κόσμο. Φακό, γυαλί, ποτέ. Α, έκανες, ήσουν καλεσμένος σε ραδιόφωνο, δηλαδή. Είχα μια τρεντική με ένα φίλο, ρε παιδί μου, στο ίντερνετ. Ναι. Με αρκετό κόσμο. Καλά πήγε. Μια χαρά μας. Ναι, αλλά στο γυαλί πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Και μ' αρέσει και αυτό το κομμάτι. Με τις κάμερες, με αυτά. Με τον κόσμο να σε βλέπουν, να τους βλέπεις. Το άλλο, πίσω από τις κάμερες, είναι άλλη φάση. Εκεί ζεις την τρέλα. Εκεί δηλαδή, όταν όπως από εδώ κλείνουν οι κάμερες και γελάς έξω, κάνεις, ράνεις, χαβαλέ όλα. Έχει τη δικιά του φάση το καθένα. Είναι καλή, είναι καλή περίπτωση. Για όμως έχει μια τάση ομορφιάς τώρα, το 17 τι θα παίξει, άνοιξε, καλοκαίρι, μπαίνουμε... Το 17 κάνει λοιπόν, κάνει μεγάλο μπαμ από ό,τι ακούω και από ό,τι λένε όλοι, εγώ δεν το βλέπω, για την Permanent. Ξαναγυράει Permanent. Permanent. Ξέρεις, η μπουκλίτσα ρε φίλε. Το μπικουτί, Permanent. Αυτό που είχαν τότε. Κάνε μου τα, εμείς γελάμε, το έχουμε και 40 τάκα εμείς οι παλιοί. Γιατί, Permanent. Όχι, όχι, η Μπάμπη είναι η Permanent, ξανά τάση να επανέλθει. Το σβήσιμο στους άντρες είναι πάλι μέσα, πάλι μέσα και θα είναι. Δεν θα πάψει αυτό ποτέ πιστεύω. Δεν πάψει ποτέ, όταν δηλαδή μετά, θα πάψει, αργά, αργά. Ωραία, άρα τα σχέδια σου είναι ποια είναι τώρα από εδώ και πέρα. Να τελειώσει τη σχολή από ό,τι κατάλαβα. Τελειώνω τη σχολή, ναι. Ασχολούμαι με τον χώρο που ετοιμάζω στην οικία μου να υποδέχομαι τους πελάτες. Να το πω έτσι κόσμια. να μην το πω. ναι. Και συνεχίζω ρε παιδί μου όσο αντέχω ακόμη το βράδυ. Αντέχω, και πώς συνδυάζεται ρε φίλε Κομποτής. Πώς συνδυάζεται. Πώς συνδυάζεται. Πώς τι κάνεις, δεν ξεκινάς κάθε βράδυ. Κοίταξε να δεις αυτό ακριβώς. Αυτό το διάστημα, επειδή είμαι στη σχολή επικαθημερινής βάσεως, Παρασκευές έχω τα κενά μου, φροντίζω να δουλεύω μόνο Σάββατο βράδυ. Αυτό το διάστημα. Γιατί... Το βράδυ, δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος σου, σένα. Ο ρόλος μου το βράδυ. Είμαι υποδοχή. Είμαι η βασική υποδοχή σε ένα κλαμπ, ρε παιδί μου, στο Λαγκαδά. Εκεί που δουλεύω, στο Πασά. Πασά. Πασά Live Club. Είναι ένα από τα πιο γνωστά έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Χρόνια δουλεύεις στα μαγαζιά βράδυ. Ναι, ναι. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα γύρισα στα μέρη μου, γιατί από εκεί κατάγομαι και εγώ και γύρω είμαι. Γιατί και με τις βενζίνες και με την κούραση δεν σε φέρει καθόλου. Αλλά έχεις και εδώ σε μαγαζιά. Ναι, σε πολλά, σε πιο παλιά. Το θέμα είναι ότι εκεί στο Λαγκαδά φέρνει και πολλά ονόματα γνωστά, ρε παιδί μου, και είμαστε πολύ καλά. Ικανοποιημένοι από τον κόσμο, έρχονται πολλοί από τη Θεσσαλονίκη. Όπου θες, κόπιασε και εσύ. Θα και εμείς. Κόπιασε με το team, με τη Βάγια μας, με τον καμεραμάν μας, με την παραγωγή όλη. Να έρθει. Γρηγόρη δεν μπορώ να το φέρω γιατί πήρε πολύ. Δε, όλα για σένα, Γρηγόρη μου. Όλα για σένα. Πολύ και φεύγει ο Γερανός. Τώρα δες, τον είπα έτσι, τον άφησε έτσι. Άλλαξε, αλλάζει πόση συνέχεια, μας παίζει. Μας παίζει, είναι παιχνιδιάρης. Άρα και έχετε και λάβει και πολλούς καλλιτέχνες που έρχονται από εκεί. Και γνωστά ονόματα, έτσι. Γνωστά ονόματα, πολύ γνωστά ονόματα, πολύ γνωστά ονόματα. Δεν φέρνουμε δηλαδή κάποιους... για όλους είναι το ίδιο κομμάτι, τραγουδιστές. Δεν είναι κάποιος για μένα χαμηλής ποιότητας ή υψηλής ποιότητας και κλάσης. Φέρνουμε ονόματα. Μάλιστα, σε πηγαίνει να είσαι και πια, γιατί είσαι κοινωνικός, είσαι ευχάριστος τύπος. Όσο μπορώ. Μ' αρέσει η επικοινωνία, μ' αρέσει να είμαι επικοινωνιακός. Όπου δηλαδή γυρίσει θα με δεις μέσα χωμένο, δεν ξέρω γιατί. Καλά κοτσομπολιά θα πεις μοιράσεις, δηλαδή τι ευτράπα να παίζουν στη νύχτα, τι παίζει, τι γίνεται με τα κοριτσάκια, με τα γοράκια. Α, έχουν ξεφύγει όλα. Έχουν ξεφύγει όλα. Έχουν ξεφύγει όλα. Εκεί, συγκεκριμένα εκεί. Ναι, και εκεί και έξω που βγαίνεις γενικότερα. Τι, γενικά όχι, έξω. Και γενικά. Έχουν χάσει όλη την μπάλα. Όλη η νεολαία έχει χάσει την μπάλα. Τι εννοείς όταν το λες αυτό. Δεν ξέρει ποιος να κάνει τι. Δηλαδή πίνουν μέχρι σκασμού, κάνουν ό,τι να είναι τα κορίτσια, συγγνώμη κορίτσια. Έχουν ξεφύγει εντελώς από εκεί που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή έχουν αλλάξει ρόλη. Του κυνηγού. Του κυνηγού. Ναι, 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 αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Πέφτουν τα κοριτσάκια κατευθείαν, ε. Όχι σε μένα. Δεν το λέω για μένα. Όχι. Ούτε καν. Στην έχει πέσει κοριτσάκι σένα. Εντάξει. Σε κάθε εγώ. Σαν φυσιολογικό αγοράκι που είμαι, γιατί να μου την έχει πέσει. Δεν πάω στην έχει πέσει. Τι γίνεται δηλαδή. Απλά σου λέω ότι έχουν αλλάξει ρόλο αυτό. Ότι τα κορίτσια πλέον είναι στο ρόλο του κυνηγού. Και τα αγόρια διστάζουν να πλησιάζουν τις γυναίκες. Ναι, γιατί πλέον τα αγόρια έγιναν ρομαντικά και οι γυναίκες έγιναν ηλίκοι. Μπαγκάκια. Πραγματικά, δεν. Τι λες την άλλη, σ' αγαπάω και σου λέει άντρε, φύγε από εδώ. Για να πεις αγαπώ, θέλει ακόμα. Ναι, καταλαβαίνω την πλάτη. Για πες μου τώρα να με σκιτσάρεις λίγο την ιδανική γυναίκα. Τι γυναίκα γουστάρεις. Ξανιά με λαχρινή κοκκινομπάλα, ψηλή κοντή. Α, η γυναίκα που θα ήθελα να έχω πλάι μου. Με μπούστο, με πίσω κίνηση, τι θες. Θα σου πω μια τάκα, δεν ξέρω αν είναι για τον αέρα, επιτρεπτή η ώρα. Ναι. Εντάξει, είμαστε ναι, ωραία. Ναι. Βυζιά και κόλλο έχουν όλες. Ωραία, σε όλες το βρίσκεις αυτό. Καρδιά πια έχει. Αν πας και συγχαία καρδιά. Ναι, τι πάμε ρε που. Όλα μου είπαμε. Καρδιά ψάχνουμε μεγάλα. Δεν υπάρχει πουθενά καρδιά. Καρδιά ψάχνουμε. Γι' αυτό πάνε με το μπαστούνάκι και το πει. Ναι. Μια ψηλή με καρδιά. Μπράβο, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Μ' αρέσεις φίλε γιατί τα λες ωραία. Σε πάω πάρα πολύ. Είσαι έξω καρδιά παιδί. Πρέπει να τα λέμε έτσι όπως είναι ρε συμπάμπη. Δεν. Ειλικρίνεια σε όλα. Δεν υπάρχει. Τι ευτράπαλο πάνω σε γυναικείο κούρπα, βαφή και όλα αυτά από γυναίκες που έχουν πέρασει τα χεράκια σου. Τι σου έχεις συμβεί, τι έχεις να πειραστείς μαζί μας. Ευτράπελο. Και καλό και κακό, όλα ό,τι θες. Λοιπόν, είχα κουρέψει ένα παιδί το οποίο επέμενε να πάω στον χώρο του ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορούσε, δεν είχε, δούλευε αυτός, είχε δικό του μαγαζί και δεν μπορούσα εγώ να τον πω έλα στον δικό μου χώρο και μου λέει έλα εσύ. Που λες, πηγαίνω στον χώρο του εκεί πέρα και μου λέει θα πάμε κάτω να με κουρέψεις ένα αποθηκάκι. Λέω ρε εσύ Δημήτρη το λένε το παιδί, λέω ρε εσύ Δημήτρη στο αποθηκάκι δεν θα έχει και φως, έχω μια λάμπα. Με φως ξέρεις δεν μπορείς να κουρέψεις, χωρίς φως δεν μπορείς να κουρέψεις. Λέω δεν γίνεται ρε εσύ Δημήτρη να σε κουρέψω χωρίς, με μια λάμπα μόνο χωρίς φωτισμό. Θα ανοίξουμε την πόρτα, μισό θα μπαίνει, θα μπαίνει μισό φωτισμός από τον ήλιο, ναι, από τη λάμπα ο άλλος φωτισμός. Η μία πλευρά ήταν διαφορετική από την άλλη, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνεις. Δηλαδή, δεν ήταν στην ευθεία, ήταν πάνω κάτω. Δηλαδή, εντάξει. Όχι τραγική διαφορά, ελάχιστη, αλλά. Εντάξει, τότε, εκεί ντράπηκα. Ρε φίλε, πώς το υπολογίζει αυτό το μπάτι, δηλαδή, τι με αλφάβη δουλεύετε. Πώς τα επιτυχαίνεις ίδια. Τριχοφία στον κρόταφο, το βλέπεις τον πελάτη από πίσω από τον καθρέφτη. Δηλαδή, κάθε το πελάτη βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Πας και εσύ από πίσω και το βλέπεις και εσύ από πίσω όπως βλέπει ο ίδιος τον εαυτό του. Και βλέπω ρε παιδί μου που πέφτει το κούρεμα, άμα είναι παράδειγμα για σβήσιμο. Ναι, στα άλλα είναι ψαλίδι χθένα κανονικά σε όλο το κεφάλι, άμα δεν θέλει σβήσιμο. Μπράβο. Γιατί? Οι γυναίκες ακούνε είναι πολύ απαιτητικές. Οι γυναίκες. Κατάλαβα. Γελάει και η Βάγια. Οι γυναίκες. Πού να βγάλεις άκρη με τη Βάγια. Γέλα ρε Βάγια, γέλα ρε Βάγια. Πες μας για τη Βάγια την εμπειρία σου. Θα έρθει και η Βάγια, πού θα πάει. Κοίταξε να δεις, οι γυναίκες όλα έχουν παράπονο. Είναι κουσομπόλες.
Είναι... Τι ακούει ένα κομμωτής. Είναι κουτσομπόλες, σχολιάζουν τα πάντα. Εκεί που μιλάνε, που λένε για το κουτσομπολιό, πετάγονται, λένε «Α, εδώ μην το πάρεις πολύ, α, εδώ μην μου κάνεις τέτοια βαφή π.χ. στο κεφάλι ή εδώ μην με χτενείς έτσι». Πες μου λίγο, τι ακούω, τι ακούω τα αυτάκια σου, φίλε. Πολλά. Δηλαδή οι κοπέλες τι, μιλάνε μεταξύ τους, μιλάνε στο Facebook, μιλάνε στα τηλέφωνα. Ξέρω τα πάντα για όλους και κανείς δεν ξέρει για μένα. Πες μου κουτσομπολιό. Το τελευταίο κουτσομπολιό που έπαιξε. Τι κουτσομπολιό να έπαιξε. Δεν μπορεί να τα βγάλω στον αέρα τώρα. Δεν μπορώ ποτέ να δείξει τέτοια πράγματα. Γενικά τι περιείχε η συζήτηση το κουτσομπολιό. Ήταν για άντρα, ήταν για... Ήτανε γυναίκα, ήτανε... Για άλλες γυναίκες. Για άντρες, για άλλους άντρες. Ναι, το τελευταίο που έμαθα ήταν προσωπικό πάντα, όπως όλα είναι προσωπικά, ότι μία άφησε το... ήταν χωρισμένη από ένα νησί. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη γιατί μέσω της ίδιας εταιρείας γνώρισε έναν εκπρόσωπο, τον ερωτεύτηκε και άλλαξε πόλη για να μπει στην ίδια εταιρεία της ίδιας πόλης για να τον έχει κοντά. Δεν υπάρχει, δεν είναι. Θα πούμε και άλλα πράγματα τώρα. Ακούω πάρα πολλά βάλια. Θα πούμε και άλλα πράγματα, γιατί θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση, αφού μπει πρώτα κυρίες και κύριοι, η Βάγια Χρυσού έρθει για να παίξουμε παιχνίδι με το τέλος. Τι μπορείς να πεις. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε κύριε Θεοδωρή, πώς είστε. Γεια σας κύριε Βάγια. Χάρηκα. Κύριος. Πες μου τι σου λέει κάθε φορά που την κάνεις στο μαλλί. Γρήγορα, χωρίς σκέψη. Τελείωνε βλάκα. Παντού τα ξέρεχος είναι, χρόνος από σε μένα. Δεν υπάρχει, ρε. Άρα το κοτσομπολιό τι παίζει. Μ' αγαπάει, μ' αγαπάει κυρίως. Τι μου λέει στο κοτσομπολιό. Ναι, για πες. Διάφορα. Πήγα εκεί, έκανα εκεί, βγήκα εκεί. Εσύ τι έκανες, με ποια βγήκες, με ποια πήγες σε κλά, με ποια πήγες για φαΐ. Χριστίνα Λαμπίνη, καλά τη λέω. Ναι, πραγματικά. Κοίταξε. Στο είπα. Ναι. Backstage αυτό λέγαμε. Είχαμε μια συζήτηση. Ότι την πλαγή στην κομμότρια. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα αυτό. Όχι, όχι. Backstage. Απλά έτυχε όταν ήμουν αδέρια στην επίδειξη που πήγα. Ναι. Έτυχε σε μια κοπέλα να κάνω το μαλλί γιατί της είχε χαλάσει. Και η γυναίκα μου λέει θέλω να μου κάνεις το μαλλί στη φωτογράφηση. Το που έχω. Λέω θα έρθω να το κάνω. Ναι. Είναι πολύ εργαλείο το κορίτσι. Ναι. Από εκεί που ήταν στην πασαρέλα τώρα κατέβηκε πίσω την πασαρέλα. αυτό με ρώτησε σε μένα. Πώς είναι, είσαι on camera και... Στο τέλος θα γίνει λιγομόνιο και πάει η δουλειά σου. Θα πάρω συνέτερο, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Είναι και συνεταιρισμό. Ναι. Συνεταιρισμό. Γεωργικό. Άρα αυτό που λέει φιλαράκι και ακλείς το κεφάλι αυτό, ότι όλες οι γυναίκες στο κομμωτή τα εμπιστεύονται όλα. Ναι, άμα είναι σωστός ο κομμωτής, ακόμη και από τα μαλλιά τους μέχρι και τα προσωπικά τους. Άμα είναι σωστός, άμα είναι σωστός και αρχίσει και την ψυχολογία στην πελάτη, που αυτό θέλει σαν κομμωτής, εγώ να ψυχολογώ τον πελάτη, σας αρχίζει και ανοίγει το σώμα και λέει. Βγάζει ένα κάρο προβλήματα. Τι έχει στο σπίτι της, πώς θα λένε τα παιδιά της, πότε έκανε τελευταία φορά σεξ. Όλα. Όλα, όλα. Και με ποιους άντρο και ένα το Ιάννης τους όλα, ε. Αυτό είπα. Αν ανοίξει βιβλίο, εσύ. Εγώ Νόμπελ θα πάρω. Νόμπελ ειρήνης. Εσείς και οι ταξιτζίδες θυμίζετε για αυτά. Καλά, οι ταξιτζίδες το έχουν ξεφτυλίσει. Εντάξει, αυτή είναι top, top. Δεν τους φτάνεις. Αυτή τα κουλόλα και οι κομμωτές μετά. Δεν τους φτάνεις. Οι άλλοι πάει και σου λέει, αχ, ο άντρας μου σήμερα με έκανε αυτό. Το κομμωτή είναι το χειρότερο μέρος του τσομπολιού, ναι. Εντάξει, πάμε να φτιάξουμε τώρα γιατί... Λοιπόν! Λοιπόν, ακουστικά. Τις ερωτήσεις να τις δω. Θες ύπουλα. Έχουμε ακουστικά. Έχουμε ακουστικά. Βεβαίως. Έχουμε ακουστικά. Πρέπει να τα βάλω αυτά. Ναι. Δεν νομίζω να ξέρει τις λέξεις. Πρέπει τις λέξεις εδώ. Δεν τις ξέρω τις λέξεις. Δεν βλέπω. Δεν έχω μάτι εδώ. Ναι, εσύ ο κομμωτής. Αν δεν έχεις μάτια. Έτσι. Το κινητό σου με βάλεις. Ναι. Ξέρω ότι θα με βάλει κιόλας. Παιδιά αυτά. Ποιο τραγουδί. Δεν ξέρω. Να τα κρατάω έτσι για να... Ναι, ναι, για να μην κλέβεις. Είσαι καλός παίχτης βλέπω. Είσαι σίγουρος. Πού είσαι ρε Πασά. Τι Πασά. Πασά Σαλή, ξέρω εγώ τι. Με ακούς τώρα. Α, τώρα ναι. Με ακούς. Ναι, άμα φωνάζεις. Α, με ακούς τώρα. Όχι. Τώρα δεν με ακούς. Καθόλου. Τα χείλη σου βλέπω. Μπράβο. Τι λίγο πιο χαμηλά να μιλάς, να μην σε ακούω καθόλου. Μπράβο. Εκεί. Ωραίος που λένε εκεί έχεις όμως. Σου αρέσει. Αλλά ακούει, γιατί. Διαβάζω τα χείλη πολύ καλά. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Πάμε. Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, Κριτσίνη. 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 Μπράβο, το βρήκες. Αυτό το πιτσίνη τι είναι, δεν κατάλαβα εγώ. Ναι. Όταν μου λες μια λέξη με κοιτάς για να καταλαβαίνω. Πιτσίνη. 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 Ναι. Δύο. Τι έχει κάνει αυτός. Ναι. Ναι. Πάμε, πάμε. Τις ξέρεις λέξεις τώρα. Τι λες, ούτε καν. Χαβούζα. Περίμενε, περίμενε λίγο. Έκλεισε τη μουσική. Α, γι' αυτό το βρήκες. Όχι τώρα. Κάτι στο Tomorrowland έχουμε. Φουλ ένταση. Λοιπόν. Βραχιόλι. Ακούς, ε. Δεν άκουσα. Βραχιόλι. Βραχιόλι. Δεν το στρελάει. Αυτό σε κάνω. Λοιπόν, θα το δω σίγουρα. Σεσουάρ. 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 Ναι.
Τρελαθούμε, ρε. Πιάστρα. Δεν φταίω εγώ, δεν ακούει. Αποκλείεται να ακούει. Δεν ακούω. Ναι. Αυτό το, σας ακούω τώρα που μιλάς δυνατά. Ναι, τώρα εγώ φωνάζω. Σκαμπό. Σκαμπό. Φέρετε, φέρετε. Φτάνει. Λοιπόν, και περίμενε. Τρελαίνομαι. Ποτό έχει. Τεκίλα, κίτρινη. Κουέρβο, χωρίς φέτα. Χωρίς φέτα, πάντα. Με δύο πάγους. Λοιπόν. Του Μόρουλα με έβαλε. Έλα ρε πάμε. Έτσι, μ' αγαπάς. Κοίτα τη βάγια, 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 πάμε γρήγορα. Εμένα κοιτάς. Γυρίζει ολόκληρες. Λοιπόν. Λισουάρ. Κάτσε να κάτσω καλά, περίμενε, δεν μου βολεύει. Κάτσε πώς. Λισουάρ. 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 Ναι! Σανίδη. 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 Δεν γίνεται να τα βρεις κιόλα, με έχεις πας τα νεύρα. Βλεφαρίδα. Βλεφαρίδα. Βίδα. Ναι, σούστριψε. Δεν γίνεται. Κατάλαβα ότι δεν αυτό, ναι. Ναι, ναι. Βλεφαρίδα. Βλεφαρίδα. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Ούζα. Τι λέει. Αυτό λέει. Ούζα. Ρουζ. Ναι, ρουζ. Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Ούζα. Ούζα. Ναι. Ναι. Ούζα. Ναι, ούζα. Ούζα. Κοροϊδεύει. Κόλλησε με λάδι. Α, κοροϊδεύει. Όχι, αλήθεια. Α. Αυτό ήταν. Α, ούζα ήτανε. Ξίδια. Όζο. Όζο. Όζον. Όζο. Όζο. Ο. Τι λέει, ρε. Πες το. Πες την Δημήτρη Βέγκας από μέσα, δε. Όζο. 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 Ναι, το ρολόι. Ναι. Α, ναι. Ναι. Α. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Κι άλλο έχει. Άλλα δύο. Άλλα δύο. Τοπική αυτοδιοίκηση. Καμιά πρόταση από προχθές, δεν έξαμε πεις. Όχι, είπατε. Τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση. Τα αυτοδιοίκηση έπιασα. Καλό είναι αυτό. Πάμε στην πρώτη λέξη τώρα. Πάμε. Τα έπιασα στη δεύτερη. Ωραία. Πάμε στην πρώτη. Τροπή. Όχι. Ναι, παίρνει διαφορετική τροπή τα πράγματα. Τοπική. Τοπική αυτοδιοίκηση. Συχίζεται τώρα. Και αυτοδιοίκηση. Τι και αυτοδιοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπική. Τοπική. Το, το παιδί. Το παιδί. Τώρα θα σε έλεγα τίποτα, αλλά για τα παιδιά. Το παιδί της διοίκησης. Πραγματικά δεν. Τοπική. Τοπική. Τοπική την τύχη μου. Τοπική. Το. Το πήγει. Το. Το πνίγει το κουνέλι. Το. Πι. Πι. Κι. Γη. Κι. Γη. Ναι, φίλε με αυτόν τον Τέλειωσε η μουσική. Τέλειωσε η μουσική. Κάτσε, βλαμμένα. Τέλειωσε η μουσική. Τι είναι αυτό, ρε παιδί. Βγάλτα, βγάλτα. Τοπική. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κέρδισα. Ναι. Το βραβείο ποιο είναι. Τοπική. Πρωτή ήταν αυτό. Γιατί δεν έβαλε καμία πρόταση να πούμε από. Ξέρω εγώ. Τοπική αυτοδιοίκηση. Τι να σου έλεγα. Και αυτοδιοίκηση έπιανα στο τέλο. Και αυτοδιοίκηση. Τα χίλια διάβασα. Το έκανε και λίγο γη και είπε τοπική γη. Τοπική. Είναι βαζά. Όλα καλά. Είναι γη που με πρίκα. Ήταν καλό. Η πρίκα. Ναι, μάλιστα. Ήταν καλό. Πολύ καλό. Τώρα, αν με έχει προτάσει, δεν μπορώ να τι καταλάβω, ρε παιδί. Πάντα τέτοια παιχνίδια έπαιζα με την αδερφή μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Έχει χαβαλέ. Πολύ πλάκα έχει. Η αδερφή του ή το παιχνίδι, γιατί και η αδερφή την υπέροχη. Μα βλέπει. Μα βλέπει, πώ την αδερφή. Θέη. Θεή, θεή, θήτα. Θεοπούλα Ειρήνη. Θεή. Να την έφερνα, άλλη φορά θα τη φέρω να. Αυτή κοκοτρία. Όχι, αυτή είναι. Λοιπόν, αυτή είναι 16 χρονών. Είναι μικρούλα. Δευτέρα σε τρίτη ηλικίου τώρα θα πάει τρίτη ηλικίου. Είναι επαγγελματία βολεμπολίστρια στη Β' Εθνική. Τι λες, ρε Θηλίο. Yep. Είναι απίστευτη. Yep. Στο Μυγδονιακό παίζει βολή. Μπράβο, θα τη φέρουμε. Να τη φέρουμε γιατί όχι, να εκπροσωπήσει και ναι. Οι αθλητέ θα παραλάσσουν πολύ από την εκπομπή αυτή. Τέλεια, τέλεια. Να τη φέρουμε να. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι, πέρασες ωραία. Έτσι και έτσι. Πολύ είδες, ωραία ρε μπάμπι μου. Εντάξει Βάγκια, συγγνώμη. Παιδιά ήταν πάρα πολύ ωραία, αλήθεια. Είστε πάρα πολύ ωραία γιατί θα με σκοτώσει. Όχι δεν, εντάξει όλα καλά. Εγώ θα σκοτώσω για αυτό το τελευταίο που με έβαλε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπράβο, εγώ πρέπει να πεις την αλήθεια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, αλήθεια. Όχι, γιατί να πω αλήθεια, τι λες. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά βγαίνω στο φακό, εντάξει μου άρεσε πάρα πολύ. Εμπειρία με τον ωραίο, δεν ήταν. Με το φακό, όχι, είναι.
Τέλεια. Με εμάς είναι δυνατόν να μην είναι ωραία, ρε Μπάμπη. Σε παρακαλώ. Είμαστε... Μίλη Σιβάγια τώρα, πρέπει να πούμε ναι. Μπορώ να βαρέσω νεαρ. Μπορώ να βαρέσω νεαρ. Αλήθεια, μπορώ. Όχι! Καταλαβαίνετε πώς... Τόσα χρόνια πια τον ξέρω. Με ξέρει. Πήρε ο κόσμος μια ιδέα. Τι τραβάς ό,τι της κάνεις το παλί. Παιδιά με βαράει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν. Έχει περάσει και το σισέ, ο θηλυκός σισέ. Ρίχνει κλωτσιές. Όχι. Κλωτσιές δεν ρίχνω. Δεν ρίχνεις. Καμιά σφαλαρίτσα έτσι ελαφριά. Αποφεύγω. Φίλε, ξέρεις πώς θα έρθουν άμα ανοιχτεί το κομποτήριο. Την ώρα που τους κουρεύεις να τους έδωσε βαρά. Τι λες ρε, τι μασόχα είμαι εγώ. Θα παίρνεις το κούρεμα 30 ευρώ. Με κεράτος ο άλλος, πάρ' τα κομμάτια. Τι λες ρε, τι. Με κεράτος, εσύ πες, πάρ' τα. Όχι ρε παιδιά. Όχι, όχι παιδιά, αυτά θα βάλω τέτοιο. Λοιπόν, ήταν ο Θοδωρής Καραγιάννης, κύριε Σκύρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φιλαράκο. Χάρηκα πάρα πολύ, Παμπή, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρίξεις το δικό σου χώρο. Να ρίξεις, να σας περιποιούμαστε. Ναι. Ναι, λες και δεν μας περιποιεί τότε, ας πούμε. Το μαλλί ποιος μου το έκανε. Ποιος. Ένας που είναι έξω, ένα παιδί, παιδιά. Ένα παιδί. Λοιπόν, Παμπή Νάιτ, τελειώσαμε κυρίες και κύριοι για σήμερα το βράδυ. Έλα, πάει για Χριστού, έρχομαι τώρα με πίσω, ωραία. Σήμερα. Τετάρτα δίπλα σου. Πες καλή νύχτα, κόσμο. Από εκεί θες. Από εκεί που είσαι. Α, παιδιά. Το ανδρικό φίλο. Το ανδρικό φίλο. Τον ανδρικό φίλο. Άνα από τον ανδρικό, λοιπόν. Ένα γκρόμπλα. Ένα γκρόμπλα. Ρίξτο. Λοιπόν. Ρίξτο. Με πάθος. Σε ανδρικό φίλο τον ρίζω. Σε ανδρικό. Με βλέμμα. Να εξαφανιστούμε εμείς, άμα είναι. Λοιπόν, πάμε. Μην με κάνετε και γελάω. Γιατί. Λοιπόν, το μαλλί εδώ πέρα. Δεν λοιπόν. Καλό. Δεν θα σε θέλω τους καλυφθείς το ανδρικό κοινό για να κοιμηθούν ήσυχες. Αν τους καλυφθείς έτσι όπως θέλεις, Ρεμπάμπη, δεν θα κοιμηθούνε. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, θες να κάνω νιαουρίστικα γατούλικα λίγο, γιατί αλλιώς δεν. Δεν έχουν βρεθεί την κάτα, κάνε... Πάρ' το πάνω, έχουμε περάσει τον τηλεοπτικό χρόνο. Α, πάμε. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Κορίτσια, αγόρια, αναμένετε το επόμενο Bambi Night. Και όνειρα γλυκά. Νιάου.